Βόλο. Λοιπόν, όσον αφορά για το μπάσκετ, παιδιά, σήμερα, τέτοιον Ολυμπιακό δεν έχω ξαναδεί εγώ. Τόσο άσχημο παιχνίδι. Βέβαια, παίζανε οι δύο καλύτερες άμυνες της Ευρωλίγκας. Αλλά ήταν πολύ άστοιχη η ομάδα. Δεν έπαιζε και ο Πίτερς, που από αυτόν ο Ολυμπιακός έχει τουλάχιστον 20 πόντους μέσω όρο στην Ευρωλίγκα. Αλλά και οι άλλοι παίξαν ο Γκος ανέτοιμος. Επανήλθε βέβαια από τον τραυματισμό, ανέτοιμος. Ο καινούργιος παίκτης που πήραμε εκτός συστημάτων. Και όλοι οι άλλοι παίκτες, αν αφαιρέσουμε το walk-up, που κι αυτός δεν έκανε κανένα τρομερό παιχνίδι, απλά ήταν λίγο καλύτερος από τους άλλους. Έπαιξε και 35 λεπτά. Ήταν μια άσχημη ήττα, αλλά εκεί δεν είναι ανησυχώ, παιδιά. Εγώ θέλω όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού να είναι καλά. Θα σας πω όμως και ένα άλλο, ότι έχω απογοητευτεί τελείως από το στίγμα, πώς λέγεται αυτός. Αυτός που παίζα στην Άλμπα. Δεν ξέρω, παιδιά, εμένα αυτός που παίξει. Τι να πω, δεν ξέρω. Ο Μπαρτζόκας ξέρει καλύτερα και ελπίζω, αφού τον έφερε ο Μπαρτζόκας, να έχει δει κάτι που δεν το έχω δει εγώ. Αλλά σήμερα ήταν απογοητευτικός. Και έχει πάρει και χρόνο, έτσι. Δεν είναι ότι έχει παίξει δύο λεπτά σε πέντε παιχνίδια. Έχει πάρει πολύ χρόνο. Δεν ξέρω για αυτόν τον παίκτη. Πήρε ένα παίκτη από την Άλμπα, που αυτή η Άλμπα είναι τρεις κατηγορίες κάτω των Ολυμπιακών. Ποια Άλμπα, ποια είναι η Άλμπα που πήρε. Αν πει μια μικρή ομάδα που παίζει ένα μεγάλο παίκτη, εντάξει. Εγώ δεν τον έχω για μεγάλο παίκτη. Αυτό έχω να πω για τον μπάσκετ, αλλά είμαι αισιόδοξο γιατί έχουμε ένα καλό προπονητή. Έχουμε. Οι παίκτες επανήλθαν. Ο τελευταίος παίκτης που πήραμε, τον ξεχνάω, το από τα νεύρα μου, τον παίκτη, πώς το λένε, θα μπει στα συστήματα. Ο Γκος είναι. Πετρούσεφ. Ο Πετρούσεφ. Δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί. Απλά τώρα το παιδί χτες ήρθε, προχτές ήρθε, σήμερα παίξε μπάσκετ. Λοιπόν, θα δείξει την αξία του. Ο Γκος να ξεκουράζει και λίγο το γόκαπ, έτσι. Γιατί δεν υπάρχει άλλος παίκτης που να ξεκουράσει το γόκαπ. Δεν υπάρχει. Στον πάγκο. Κανένας. Λοιπόν. Και ένα άλλο παρατήρησα σήμερα, παιδιά. Ο Φαλ και ο Μιλουτίνοφ πήραν 7 πάσες για να βάλουν καλάθι. Δηλαδή, τρεις ο ένας, τέσσερις ο άλλος. Έτσι. Άμα εκμεταλλεύεσαι αυτούς τους παιχταράδες, τι κάνουν. 7 πάσες πήραν μόνο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός σήμερα, γι' αυτό λέω, έκανε το χειρότερο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Κι ας ήταν καλή άμυνά της. Βέβαια και στο τελευταίο διλεπτό ο διαιτητής, εκείνος ο μαύρος ο διαιτητής, καθαρό γκολ φάουλ του Κάναν, ήταν ο Κάναν, ναι. Ο Κάναν δεν το έδωσε. Και θα πηγαίναμε 2 πόντους. Και κατεβαίνουν αυτοί και ήμασταν στους 5, θα πηγαίναμε στους 2 το γκολ φάουλ του Κάναν και βάζουν τρίποντο. Και πήγαμε 8. Και τελείωσε το παιχνίδι. Αλλά ρε παιδιά, και ένα άλλο. Τα πρώτα 3 δεκάλεπτα να έχουμε βάλει μόνο 37 πόντους. Δηλαδή σχολικό πώς το λένε, πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, ήταν τόσο χαλιά η ομάδα μας, δεν ξέρω. Και ποια Βαλένθια τώρα. Και ένα άλλο που με έχει πειράξει, θα διορθωθούν αυτά. Βέβαια, πέρυσι ο Ολυμπιακός, 4 ομάδες της Ισπανίας τις κέρδισε μέσα έξω. Φέτος, οι 4 ήττες που έχουμε κάνει στο ΣΕΦ είναι από αυτούς. Η Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια και πώς τη λέγανε αυτή, η Βαλένθια. Έχει ακόμα πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Απλά θα πηγαίνουμε στο 8-6. Τώρα είμαστε 7-7. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, παιδιά, αλλά το χθεσινό με πείραξε, σας είπα, που ήταν και κλεισμένο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τα καπνογόνα πηγαίνανε και ερχόντουσαν στο ΆΚΑ και στη Λεωφόρο και στη Ντούμπα. Καπνογόνα, κανονικά καπνογόνα. Εκεί δεν έχει τίποτα. Εκεί είναι να ανάβουνε. Ρε παιδί μου, δεν θέλω εγώ να ανάβουμε. Ας τελειώνει και αυτό το βιόλι. Όλη η Ευρώπη δεν ανάβει. Η Αγγλία ανάβει κανένα καπνογόνο. Η Γερμανία, η Ισπανία ανάβουν. Δεν τα ξέρω και καλά. Εγώ νομίζω όχι. Νομίζω και πέρα.